Να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή fitness του zoogla.gr. Σημερινό θέμα της εκπομπής θα είναι οι αθλητικές κακώσεις. Μαζί μας ο Γιώργος Μελάς, φυσιοθεραπευτής. Γιώργο, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πολλοί κόσμος ο οποίος αθλείται, πολλές φορές παθαίνει αυτό που λέμε μια κάκωση. Θέλω να μας πεις τι είναι τελικά η αθλητική κάκωση. Η αθλητική κάκωση, να το πούμε επιγραμματικά, είναι αποτέλεσμα πολλαπλών και σύνθετων επιδράσεων στο ανθρώπινο σώμα και οφείλεται σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή ενδογενείς και εξωγενή αίτια. Όταν λες ενδογενή και εξωγενή αίτια, ποια είναι αυτά ακριβώς? Ενδογενή είναι η φυσική κατάσταση του αθλητή, η ευληγησία που μπορεί να έχει, η ευκαμψία του, κάποια σκελετική δυσμορφία, αν υπάρχει, κάποια στάδια συνάρθρωση. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία αφορούν τον ίδιο τον αθλητή. Οι εξωγενείς παράγοντες, απ' την άλλη, είναι το περιβάλλον στο οποίο αθλείται, για παράδειγμα. Ένας αθλητής που παίζει 5x5 ποδόσφαιρο, αν είναι καλής ποιότητας ο τάπητας που πατάει κάτω. Καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Κατά πόσο εφαρμόζονται οι κανόνες στο άθλημα. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι τρίτοι παράγοντες εν ολίγης που δεν εξαρτώνται από τον αθλητή τον ίδιο όσο από το περιβάλλον. Η ευληγησία και η ευκαμψία. Ναι. Τι ρόλο παίζουν στο να προκληθεί μια κάκωση, ας πούμε, σε κάποιον αθλούμενο? Καταρχήν, να ξεχωρίσουμε την ευληγησία και την ευκαμψία, γιατί ο κόσμος το συγχαίει, που είναι λάθος. Ευληγησία αφορά κυρίως μαλακά μόρια, το μυϊκό ιστό. Η ευκαμψία αφορά κυρίως συνδέσμους. Δηλαδή, έχουμε μια ευκαμπτή άρθρωση και έναν ευλίγιστο μυ. Όσο λοιπόν ένας αθλητής είναι ευκαμπτός και ευλίγιστος, τότε οι πιθανότητες τραυματισμού είναι αρκετά μειωμένες. Και ένα παράδειγμα, μπορεί κάποιος να το δει σε μωρά, που παίρνουν το ποδαράκι τους και το βάζουν στο στόμα, έχουν πολύ μεγάλη ευκαμψία, διότι ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί αρθρώσεις ως αρθρώσεις και οι σύνδεσμοι δεν είναι τόσο ισχυροί. Δεν είναι ευλίγιστα τα μωρά, είναι ευκαμπτά. Είναι ευκαμπτά. Οι κακώσεις ποικίλουν. Ναι. Ποια είδη κακώσεων έχουμε συνολικά? Δύο τα βασικά. Της οξείας μορφής και από υπέρχρηση. Έτσι. Ποια είναι η διαφορά? Οξεία μορφή είναι από άμεση πλήξη, να στραμπουλήξει ένα αθλητής το πόδι του, ας πούμε. Γίνεται από φελκιστικές δυνάμεις, από στροφικές, από το οτιδήποτε μπορεί εκείνη τη στιγμή να συμβεί. Από υπέχρηση είναι τα επαναλαμβανόμενα φορτία σε έναν μυϊό. Όταν λέμε φορτία, δεν εννοώ να σηκώνει το ίδιο βάρος πολλές φορές. Η ίδια κίνηση μπορεί να γίνει. Να ξεβιδώνει μια βίδα, για παράδειγμα. Αν το κάνει κάθε μέρα αυτό, η κάκωση που μπορεί να γίνει στους τροφίσμις λέγεται κάκωση από υπέχρηση. Και αυτή είναι χειρότερη κάκωση, διότι επέρχεται σιγά σιγά ο τραυματισμός. Οπότε για να εμφανιστεί το σύμπτωμα, έχουμε πάει σε ένα επίπεδο το οποίο έχουν καταστραφεί αρκετά μέρη του ιστού. Το έχουμε τερματίσει δηλαδή. Ναι. Το έχουμε τερματίσει κανονικά. Ναι, ναι. Γι' αυτό και στην οξεία μορφή είναι πιο εύκολη αντιμετώπιση. Οι αθλητικοί χώροι. Ναι. Τι ρόλο παίζουν στο να προκληθεί μια κακώση ή όχι? Πάρα πολύ μεγάλο. Για μένα προσωπικά και ως παλιός αθλητής, είναι από τους σημαντικότερους λόγους που μπορεί κάποιος αθλητής να τραυματιστεί. Γιατί άλλο τώρα να παίζει ποδόσφαιρο σε ένα καλό προσεγμένο γήπεδο, με ένα σωστό χλωοτάπητα, και άλλο σε ένα τάπητα που ξεκολλάει. Άλλο ένας αθλητής μαχητικών τεχνών να τρέχει σε ένα τατάμι μέσα το οποίο είναι σταθερό, καθαρό, δεν γλιστράει, και άλλο να ξεκολλάνε, γιατί υπάρχουν πολλών ειδών τατάμια που μπορεί να είναι σαν μπάζλ. Οπότε λοιπόν ο αθλητικός χώρος μπορεί να παίξει το ρόλο του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στο κομμάτι τώρα της πρόληψης. Ναι. Με ποιον τρόπο μπορεί ένας αθλητής να προλάβει μια κάκωση? Όπως είπα εξ αρχής, έχουμε την οξεία μορφή κάκωσης και από υπέχρηση. Τι γίνεται? Έχω δει και στο κέντρο μου πολλούς αθλητές να έρχονται τώρα τελευταία με κακώσεις από υπέχρηση. Έχουν μια μανία να μην τρώνε καθόλου και να κάνουν υπερπροσπάθειες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διατροφή. Δηλαδή, για να προλάβουμε μια κάκωση, μπορούμε να βοηθήσουμε το σώμα μας να έχει και τα απαραίτητα δομικά στοιχεία. Και πριν την προπόνηση και μετά. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διατροφή. Από εκεί και έπειτα, ένα σημαντικό ρόλο πριν ξεκινήσουμε την προπόνησή μας είναι ένα καλό ζέσταμα. Διότι το ζέσταμα αυξάνει την ευληγησία των μυών λόγω της υπεραιμάτωσης, διεγείρει περισσότερο τα αντανακλαστικά προστασίας, να το πω έτσι πολύ απλά,
να προστατευτεί πιο εύκολα ο αθλητής. Γενικά προετοιμάζει το σώμα, ένα καλό ζέσταμα, να δεχτεί αρκετές φορτίσεις και απότομες αναλλαγές. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούμε να δούμε τους ποδοσφαιριστές ή τους αθλητές μαχητικών αθλημάτων που ενώ βρίσκονται σε μία γωνία ξαφνικά πετάγονται στην άλλη. Αυτές οι δυνάμεις στιγμία που ασκούνται στο γόνατο mm-hmm. ή στην ποδοκνημική, φαντάζω Κώστα, είναι περίπου 6,2 φορές το βάρος του στο γόνατο. Στιγμία. Αν κάνει αναλματάκι και στην ποδοκνημική 9,2, έτσι, mm-hmm. να το πω πολύ γενικά, πολύ χοντρικά. Οπότε, στιγμία, τα φορτία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα στο κομμάτι της, ας πούμε, πάλι πρόσληψης. Μετά την προπόνηση, ναι. εφόσον κάποιος πάει για τρέξιμο. Πάει για τρέξιμο και κάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συνεχόμενο. Μετά την προπόνηση, τι θα πρέπει να προσέχει, τι θα πρέπει να κάνει μετά την προπόνηση. Ως αποθεραπεία. Ως αποθεραπεία. Έτσι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι εξαρτάται από το είδος προπόνησης. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας αθλητής που κάνει bodybuilding, έτσι, που έχει πολύ μεγάλες δυνάμεις, ασκούνται πολύ μεγάλες δυνάμεις πάνω του, έχει σχεδόν διαφορετική αποθεραπεία από έναν αθλητή μαχητικών αθλημάτων ή ένα δρομέα από σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Το σημαντικότερο είναι να κάνει διατάσεις. Μετά όμως την προπόνηση. Οι πιο πολλοί κάνουν και πριν. Πριν να κάνουν κάτι σαν ξέπιασμα, ας πούμε. Όχι διάταση κανονική. Γιατί νέες έρευνες έδειξαν ότι η κανονική διάταση, που κρατάμε το ποδαράκι, το χεράκι μας τεντωμένο για αρκετή ώρα, έχει αρνητικά ωφέλη σε ό,τι αφορά τη δύναμη και την αντοχή των μειών. Mm-hmm. Άρα, μετά από την προπόνησή μας, όποια και να είναι αυτή, ο αθλητής οφείλει να κάνει διατάσεις στο σώμα του. Και διατάσεις όχι 5-10 δευτερόλεπτα, ιδανικά να είναι από 35 μέχρι 45 δευτερόλεπτα κάθε μυϊκή ομάδα, από 3 έως 4 επαναλήψεις. Όχι παραπάνω, δεν υπάρχει λόγος. Okay. Οι συνηθέστερες κακώσεις οι οποίες προκαλούνται από άτομα τα οποία πηγαίνουν γυμναστήριο, γιατί είναι ναι. πολλοί αναγνώστες του ζούγκλα, οι οποίοι είναι του γυμναστηρίου. Ναι. Τι συνήθως, ποιο πρόβλημα συνήθως παρουσιάζεται, τι πρέπει να κάνουν για πρόληψη, έτσι ώστε οι άνθρωποι τουλάχιστον να μην αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Αρκετοί παίρνουν ένα βαράκι και κάνουν πάρα πολλές επαναλήψεις. Χωρίς λόγο. Αν δούμε μόνο αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, πολλές επαναλήψεις, να αυξήσουμε αντοχή κλπ. Ναι, θα το πετύχουμε. Αλλά το κάθε τι έχει και το αντίθετο του. Είναι από υπαίγρυση. Δηλαδή, κάνουν πολλές επαναλήψεις χωρίς λόγο. Κάποιοι δεν κάνουν σωστή διατροφή καθόλου. Καθόλου. Η τεχνική που εκτελούν τις ασκήσεις. Ναι. Και αυτές οι στιγμές επιταχύνσεις που επιβαραίνονται οι ώμοι, ναι. οι βραχίονες και οι καρποί, ας πούμε. Σίγουρα θα παίζει και αυτό πάνω πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι δεν είναι? Οι πιο πολλοί δυστυχώς βλέπουν τους επαγγελματίες bodybuilder, οι οποίοι επαγγελματίες bodybuilder είναι άξιοι θαυμασμού για μένα, όπως και οι μαχητές αθλητικών, πολεμικών τεχνών, διότι έχουν ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα διαιτολογίου και ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα γυμναστικής. Δίνουν πολύ μεγάλη βάση στην τεχνική τους. Γι' αυτό και οι επαγγελματίες bodybuilder, μιας και μιλάμε για γυμναστήριο, mm-hmm. έχουν και λιγότερους τραυματισμούς. Από εκεί και έπειτα, ένας ερασιτέχνης που θα πάει στο γυμναστήριο οφείλει να συμβουλευτεί το γυμναστή. Και ο γυμναστής με τη σειρά του να του δείξει το σωστό δρόμο μέσω της σωστής γυμναστικής, έτσι, mm-hmm. για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όχι, βλέπω τον δίπλα τι κάνει και το κάνω κι εγώ. Μάλιστα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Άλλο σώμα έχει ο δίπλα, άλλο οργανισμό, άλλες απαιτήσεις, άλλες προσδοκίες γενικά. Mm-hmm. Τώρα από το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι επισκέπτονται το φυσικοθεραπευτήριό σου, οι οποίοι είναι διαφόρων αθλημάτων κτλ., ποιο είναι το πιο σύνηθες φαινόμενο κακώσεις που παρατηρείται, που βλέπεις κατά επανάληψη? Όπως προανέφερα, εξαρτάται από το είδος του αθλήματος. Έτσι. Mm-hmm. Ας πούμε, αθλητές πολεμικών τεχνών έχουν κυρίως οξείας μορφής. Από λακτίσματα που έχουν στις κνήμες τους, mm-hmm. θλάσεις. Από αθλητές που πηγαίνουν σε γυμναστήριο ή δρομής, mm-hmm. έχουμε υπέρχρησης. Δηλαδή, σιγά-σιγά κάνουν τη βλάβη χωρίς να το πάρουν είδηση. Όταν το πάρουν, βέβαια, είναι αργά, είναι διότι για να βγει το σύμπτωμα από υπέρχρηση έχει γίνει μεγάλη ζημιά, mm-hmm. η οποία επανέρχεται, έτσι, επανέρχεται στην υγεία του ο ασθενής. Όσο το αφήνει όμως, είναι σαν το γυαλί που ραγίζει.
Αν δεν το προλάβει, μπορεί να μην ξανακολλάει, αλλά αν δεν το προλάβει, θα σπάσω και όλο το βάζο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε, περιληπτικά, συνοπτικά, να πούμε ότι πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το σωστό ζέσταμα, λοιπόν. Ναι. Η σωστή άσκηση με σωστές τεχνικές και με ένα σωστό πρόγραμμα που θα αποφεύγονται υπερβολές και διατάσεις μετά την προπόνηση. Φυσικά και η διατροφή. Παίζει μεγάλο ρόλο η διατροφή. Mm-hmm. Πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Πολύ είναι ωραία. Πολύ σημαντικό. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να σας διαφωτίσαμε στο κομμάτι της πρόληψης των κακώσεων. Θα ακολουθήσει και δεύτερο μέρος που έχει να κάνει με την αποκατάσταση. Μέχρι τότε θα μπορείτε να μπαίνετε στη κατηγορία fitness του zoogla.gr και να ενημερώνεστε για θέματα γύρω από την άθληση, τη διατροφή και φυσικά τη φυσικοθεραπεία. Σας ευχαριστούμε.